Κοντά μας είναι ο Σταύρος Ηλιόπουλος, προπονητής του Ηρακλή Πιστερίου. Coach, σήμερα πήρατε μια πολύ σημαντική νίκη. Πείτε μας ένα σχόλιο γι' αυτό. Δεν ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι και η ομάδα του Αστέρα Ζωγράφου είναι πάρα πολύ καλύτερη και δίκαια μας έκανε ένα γκολ και δόθηκε και το πέναλτι. Από εκεί και έπειτα, μόλις ο τερματοφύλακας είπε στο πέναλτι αυτό, νομίζω ότι κάτι άλλαξε στην ομάδα μας. Καταλάβαμε ότι μπορούμε να το χτυπήσουμε το παιχνίδι. Και κοίτα στο δεύτερο ημίχρονο και τα παιδιά που πήγαν μέσα πήγαν με φοβερή διάθεση για ανατροπή. Και με λίγη τύχη κιόλας, γιατί η ομάδα του Αστέρα έχασε κλασική ευκαιρία στο 2-1. Καταφέραμε και πήραμε μια σημαντική νίκη. Στη συνέχεια θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη για να μπορέσουμε να είμαστε μέσα στους στόχους. Γιατί οι στόχοι του Ηρακλή είναι πάντα πρωταγωνιστικοί. Πείτε μας ένα σχόλιο αν οι αλλαγές του 38 και το δεύτερο ημίχρονο ήταν σημαντικές για εσάς ώστε να γίνει η ανατροπή. Κοίτα, ένας προπονητής δυστυχώς κρίνεται με τη διάθεση των ποδοσφαιριστών που μπαίνουν μέσα. Σε προηγούμενα παιχνίδια δεν είχα την τύχη να βοηθήσουν οι αλλαγές. Τώρα στο παιχνίδι αυτό όλες οι αλλαγές και οι 5 αλλαγές που γίνανε πήραν τα παιδιά με φοβερή διάθεση και βοήθησαν την ομάδα ώστε να γυρίσει το παιχνίδι αυτό. Βάσει με το παιχνίδι που παίζετε, είναι αυτό που θα κάνει τον Ηρακλή να έχει μια πρόοδο ώστε να κάνει πολλές νίκες, ώστε να πραγματοποιηθεί η ομάδα που το όνειρό σας. Ο Ηρακλής, καλός ή κακός, μάλλον κακός, ξεκίνησε την προετοιμασία πάρα πολύ αργά. Ίσως η τελευταία ομάδα σήμερα την Αθήνα. Και αυτό τώρα το πληρώνει, γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμη 100% για να παίζει τέτοια παιχνίδια με αυτές τις ομάδες που είναι πάρα πολύ καλές στην Αθήνα και ιστορικές ομάδες. Όμως σιγά σιγά περνώντας ο χρόνος θα μπορέσει ο Ηρακλής να φτάσει στο επίπεδο αυτό και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, φίλε.